Αυξήσεις φωτιά στο νερό έρχονται από το νέο έτος για τους δημότες του Ηρακλείου, όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης. Όπως εκτιμάται, οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 15 έως 20%, εξελίξεις οι οποίες προκάλεσαν νέο σοκ σε δημότες και επαγγελματίες. Από το νέο έτος. Μοιραία, θα πάμε στο 15 με 20%. Άλλου θα είναι 15, άλλου θα είναι 20. Προσπαθήσουμε στου οικιακού τουλάχιστον καταναλωτέ, αυτού που έχουν μικρέ καταναλώσει, να το κρατήσουμε στο ελάχιστο δυνατόν. Φέτο έχουμε σκοπό να μειώσουμε τι κατηγορίε των καταναλωτών περίπου 3 με 4. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε πλέον να κάνουμε μια αλλαγή, ώστε να υπάρχει ένα πάγιο και από εκεί πέρα όποιο καταναλωτή ό,τι καταναλώνει, αυτό να χρεώνεται. Μια λύση υπάρχει, να κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Δεν το κλείσαμε με την καραντίνα, θα το κλείσουμε με τα τιμολόγια. Ήδη μου ήρθε η ΔΕΗ εμένα 1.000 ευρώ από 543. Αν νομίζω ότι έτσι μπορούμε να επιβιώσουμε με την αύξηση αυτή και το νερό, τότε να πάω στο σπίτι και μας πώς θα το κάνουμε. Αλλά μπορείς να κάνεις και αύξηση όταν έχεις συγκεκριμένους πελάτες και μόνιμους. Πώς να το πάω σε ένα συνταξιούχο. 7 ευρώ το καφέ. Πού είμαι, στο Χίλτον. Απαράδεκτες. Θα αναγκαστούμε και να τρώμε το λάδι μια φορά το μήνα. Τι κάνουμε, αυτό ακριβώς. Από το ξέροντα. Ο καθένας δεν έχει να περάσει, ξέρω εγώ, λίγα τα λεφτά. Μακάρι να μπορούσαμε να κάναμε τίποτα, δεν κάναμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγμα, λοιπόν. Καλά να πάθουμε. Τι να πούμε εμείς. Να πούμε τι, έχουν πάρει όλα αύξηση, τα πάντα αύξηση. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα προσδιοριστούν οι αναπροσαρμογές στα τιμολόγια με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ να εξηγεί τους λόγους των νέων αυξήσεων. Δυστυχώς, με λόγω της μεγάλης αύξησης που είχαμε στην ΔΕΗ, όλοι γνωστό πλέον ότι έχουμε μια αύξηση περίπου 100%. Οι αυξήσεις στη ΔΕΗ είναι τόσο πολλές. Και εμάς, ξέρετε, στη ΔΕΗ πρέπει να ξέρετε ότι περίπου το κόστος είναι 3 με 3,5 εκατομμύρια ετησίως. Οπότε, αν έχουμε μια αύξηση, ελπίζω να είναι σε πολύ λογικά πλαίσια, αλλά στην καλύτερη περίπτωση να είναι 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ένα παράδειγμα το νερό τουλάχιστον. Τι τον ρωτάτε. Θα πάω να βάλω ένα καζάνι να πούμε να μαζέψω για να πλένουμε τουλάχιστον το νερό. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο δεν μπορεί να το στερήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν οι δημότες του Ηρακλείου πούνε δεν πληρώνω, δεν θα πληρώσουν. Δεν μπορεί να του κόψει κανείς. Λοιπόν, τι θα κερδίσει ο Δήμος. Α τα αφήσει λοιπόν στο ίδιο πλαίσιο και τελειώνουμε. Με ένα καφέ, ένα καφενείο συνοικιακό, πώς επιβιώσει, τι είμαι. Ούτε στην παραλία είμαι, ούτε το ξενοδοχείο το μεγάλο έχω για να δουλεύω με τουρίστες. Εγώ συντηρούμαι από συνταξιούχους οι οποίοι είναι 3,60. Έχουν ήδη τη μείωση, έχουν τις μειώσεις των συνταξιών του και εδώ τον καφέ. 50 λεπτά, 20 λεπτάκι, ένα 10 λεπτάκι. Την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ τόνισε ο Γιώργος Βουρεξάκης με στόχο οι αυξήσεις να είναι μικρότερες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για μένα προσωπικά πιστεύω ότι το πιο γρήγορο μπορεί να κάνει είναι η μείωση του ΦΠΑ. Αυτόματα μειώνει το ΦΠΑ στους λογαριασμούς, ξέρετε το 13 και 24 θα γίνει 6. Αν μειωθεί αυτό το πράγμα γίνει από την κυβέρνηση όπως έγινε στη ΔΕΗ πέρυσι, η αύξηση θα είναι πολύ μικρή θα είναι. Αναφορικά με τα χρέη των δημοτών προς τη ΔΕΙΑΗ, αυτά αγγίζουν τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Βοηθούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν τις ανάγκες, αλλά πρέπει να έρθουν πρέπει να κανονίσουν το χρέος τους. Υποχρεωτικά θα γίνουμε αυστηροί, θα αφαιρούμε τα υδρόμετρα. Τώρα κυνηγάμε αυτούς που πάνω από 2 χρόνια έχουν να πληρώσουν. Την ίδια ώρα η δημοτική επιχείρηση εντείνει τις προσπάθειες εξοικονόμησης νερού μέσω της κατασκευής νέων δικτύων ίδρευσης. Να έχουν και μια εξοικονόμηση από εκεί πέρα από τις μεγάλες απώλειες, διότι περίπου το 45% ήταν μη τιμολογούμενο νερό.